Αθρώα είναι η προσέλευση στους χώρους όπου γίνονται θελωτικές αιμοδοσίες και στην Κρήτη. Πραγματικά είναι πάρα πολύ συγγεννητική η προσέλευση του κόσμου. Ανθρωπικά ηλικία σπέβδουν προκειμένου να συνδράμουν όπως μπορούν στην προσπάθεια που γίνεται για τους τραυματίες του τραγικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Είμαστε υπερήφανοι για όλο τον κόσμο που έχει αμέσως ανταποκριθεί στα καλέσματα για αίμα. Μέσα σε λίγες ώρες η αιμοδοσία που διοργάνωσε στην ενορία του Αγίου Νικολάου στην Αλικαρνασό αιματοκρίτης με την κινητή μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου συνέλεξε πάνω από 80 μονάδες αίματος. Ήρθα γιατί αυτό το θλιβερό που έχει συμβεί και έχει συνταράξει όλη τη χώρα και νομίζω πως όλοι πρέπει να δώσουμε και να βοηθήσουμε. Γιατί θα μπορούσαμε να ήμασταν όλοι στη θέση των ε, θυμάτων αυτών. Υπάρχει πολλής κόσμος και τουλάχιστον αυτό μέσα στο όλο θέμα είναι κάτι ευχάριστο. Σήμερα μοιραζόμαστε μια συγκλονιστική αιμοδοσία. Μπορεί το κλίμα να είναι επένθυμο και βαρύ. Ωστόσο, Βλέπετε ήδη ουρέ νέων παιδιών, φοιτητών και παλιών εμοδοτών. Στο Βενιζέλιο σχηματίστηκαν ουρέ, όπω και στο νοσοκομείο Ρεθύμνου. Χθε μαζάψαμε γύρω στι 100 μονάδε στο τμήμα τη αιμοδοσία, από το Σύλλογο Μαλίων, από άτομα που προσήλθαν μέσα στο τμήμα τη αιμοδοσία. Και συνεχίσαμε να έχουμε κόσμο. Οι συμπολίτε μα το έχουν ανάγκη, αλλά είναι και καλό τακτικά να δίνουμε αίμα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να γίνει κάτι όπω έγινε τώρα για να δίνουμε αίμα. Όλοι πρέπει να δίνουμε, όποιοι μπορούμε τέλο πάντων να δώσουμε, να δίνουμε αίμα γιατί είναι αναγκαίο για όλου μα. Θα πρέπει να ερχόμαστε πιο συχνά, η αλήθεια είναι. Τώρα τι να σα πω. Είναι τραγική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Το έχετε ξαναζήσει στα χρόνια τη εμπειρία του αιματοκρήτη αυτό, Νομίζω όχι. Έχουμε συμπληρώσει ήδη πάνω από χίλιε αιμοδοσίε προσωπικά δεν θυμάμαι ανάλογα συναισθήματα και ανάλογη εμπειρία ούτε από εμά ο σύλλογο, ούτε από του ίδιου του Μπορεί να δίνουν όλοι με δάκρυα στα μάτια, αλλά γεμάτη ελπίδα και στέλνοντα ένα πολύ. Πολύ χειρό μήνυμα από την Κρήτη. Η είναι να μην ξεχνάμε τον συνάνθρωπο και να αιμοδοτούμε σε τακτική βάση. Βλέπουμε ε, ότι οι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι, ειδικά τα νέα παιδιά που έρχονται να δώσουν. Είναι στο χέρι μας αυτούς τους ανθρώπους να του εξηγήσουμε τι γίνεται με την αιμοδοσία και να προσπαθήσουμε να του κάνουμε τακτικού εθελοντές αιμοδότε. Δεν πρέπει να περιμένουμε την τελευταία στιγμή να συμβεί κάτι όπω είχε γίνει και στο μάτι για να αιμοδοτήσει ο κόσμο. Θέλουμε σταθερού εθελοντές αιμοδότε κάθε τρίμηνο για τι ανάγκε των συνανθρώπων μα που όπω βλέπετε είναι καθημερινέ. Για όποιον επιθυμεί να αιμοδοτήσει. Στα νοσοκομεία του νησιού υπάρχουν σταθερά σημεία αιμοδοσία, ενώ και οι εθελοντικοί σύλλογοι διοργανώνουν σε τακτική βάση εθελοντικέ αιμοδοσίε. Θα ήταν φυσικά καλό να πούμε ότι η προσέλευση του κόσμου θα πρέπει να είναι σταδιακή, γιατί όπω ξέρουμε το αίμα έχει μια ημερομηνία λήξεω. Το αίμα και τα παράγωγά του λύγει. Άρα λοιπόν θα πρέπει να έρθει σταδιακά ο κόσμο και τι επόμενε μέρε δηλαδή να έχουμε μια σταδιακή προσέλευση, προκειμένου να μην λήξει μαζεμένη ποσότητα αίματο και να μην μπορούμε να το διαχειριστούμε.